Ρωσικά συστήματα εράμινας κατέριψαν στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος της Ουκρανικής αεροπορίας με δυτικά όπλικα συστήματα στην περιοχή της Οδυσσού. Αυτό ανακοίνωσε την Πέμπτη ο επίσημος εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας υποστράτηγος Ιγκορ Κονασένκοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Συγκεκριμένα είπε: ένα στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος της Ουκρανικής αεροπορίας, το οποίο παρέδιδε πυρομαχικά και όπλα, καταρρίφθηκε στον αέρα κοντά στην Κρεμιδόφκα, περιοχή της Οδυσσού. Αυτό σημαίνει πως πλέον λαμβάνουν την κατάλληλη πληροφόρηση για τις ώρες μεταφοράς, τα δρομολόγια αλλά και τους χώρους αποθήκευσης. Όλα δείχνουν πως η Μόσχα έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί στο έπακρο το πλεονέκτημα του πλειοψηφικού ρωσόφωνου πληθυσμού στις περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Ουκρανίας.